Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ καλημέρα, είμαστε. Καλημέρα. Λοιπόν, ο κ. Νίκος Αλμανός, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, κύριε Ρωμανέ. Γεια σας, κύριε Ρωμανέ. Κ. Γιώργος Καραμέρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Και ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κ. Καραμέρας, είχε έρθει έτοιμος να κάνει ένα σχόλιο όμως για αυτά που είπε ο κ. Φλωρίδης. Οπότε πρέπει να τον ακούσουμε πρώτα και μετά πάμε με τον γύρο μας. Επειδή σήμερα είχατε φιλοξενούμενο τον κ. Φλωρίδη και νομίζω ότι υπάρχει μια δημοσιογραφική επιτυχία της εκπομπής, δεδομένου ότι ο κ. Φλωρίδης για πρώτη φορά παραδέχτηκε και έκανε λόγο για μίξη των ηχητικών μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Το είπε ρητά. Διαχώρησε βέβαια το υλικό που υπάρχει στον ανακριτή και στη δικαιοσύνη. Είπατε ότι είναι αυθεντικό. Από το υλικό το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης. Βέβαια δεν απάντησε σε αυτό που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων, δηλαδή την παραίτησή του μετά την αποστροφή του λόγου του στη Βουλή, να πει ότι είναι για τα μπάζα. Όσοι μιλούν για μπάζωμα ουσιαστικά και για τους συγγενείς των θυμάτων απάντηση, που συλλέγουν είπε, στοιχεία. Αναφέρομαι μόνο στους πολιτικούς. Να κρατήσουμε και υπάρχει η φράση που λέει πολιτική. Το θέμα το οποίο οδήγησε και στην αποπομπή δύο υπουργών της κυβέρνησης, δηλαδή την αποκάλυψη του βήματος για τη μονταζιέρα του ηχητικού που διέρεε το Μέγαρο Μαξίμου τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, προκειμένου να προσανατολιστεί η κοινή γνώμη ή να ενισχυθεί το αφήγημα ότι μόνος υπεύθυνος είναι ο Σταθμάρχης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης σήμερα στην εκπομπή σας είπε ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τη μίξη που μπορεί να έκανε κάποιος το ηχητικό. Ασχολείται όμως η ελληνική κοινωνία, ασχολούνται οι συγγενείς των θυμάτων, ασχολείται το πολιτικό σύστημα και προφανώς πρέπει να ασχοληθεί και η δικαιοσύνη. Ναι. Απλώς να πω κάτι. Ναι. Ότι ακριβώς γι' αυτό και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες κατέθεσε αναφορά στην εισαγγελία Ανδρέου Πάγου. Γιατί δεν είναι μόνο το πολιτικό αποτέλεσμα της πρότασης της πιστείας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας και οδήγησε στην αποπομπή των δύο προσώπων. Είναι το γεγονός αυτό καθ' αυτό, το οποίο είναι συγκλονιστικό και το οποίο θα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να το διερευνήσει εις βάθος και να αποδώσει τις ευθύνες. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια προσπάθεια από το πρώτο λεπτό της τραγωδίας κάποιοι να περάσουν στην κοινή γνώμη ότι για όλα ευθύνεται μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας. Έτσι, και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση προσπάθησε να το διαψεύσει. Αλλά δεν διαψεύδεται και δημιουργεί πραγματικά σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκε και αντιμετώπισε η κυβέρνηση αυτή την τραγωδία. Ερώτηση. Την πρόταση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, την περί κατηγορητηρίου, μάλλον το κατηγορητήριο που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κ. Μητσοτάκης, έτσι. Και το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το έχει καταθέσει στη Βουλή, το έχει δώσει στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως έγινε στη δημόσια σφαίρα. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει να τη στηρίξει ως πρόταση προανακριτικής. Θα σας πω κάτι. Εμείς θυμάστε ότι έχουμε καταθέσει πρόταση προανακριτικής, η οποία έχει απορριφθεί ήδη, όπως έχει καταθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να απορριφθεί αυτή η πρόταση ως προδήλωσα βάσιμη, με αποτέλεσμα όταν η έρευνα της δικαιοσύνης φτάσει, αν φτάσει, σε ευθύνες στον κύριο Καραμαλή για τα αδικήματα τα οποία, αν διάβασα καλά, περιγράφει μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην υπάρχει δυνατότητα σύστασης προανακρίτης επιτροπής. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, συν του ότι κατά την άποψη σας... Άρα τεχνικά μπορεί να διαφοροποιηθεί. Ότι η Προανακριτική Επιτροπή θα πρέπει να υπάρχει και για άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν διαδραματίσει ρόλο σε αυτήν την τραγωδία. Πλην του κύριου Καραμαλή. Βεβαίως είναι ο κύριος Τριαντόπουλος που έχει σχέση με την επόμενη μέρα και τον μπάζωμα. Είναι ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος ήταν υφυπουργός του ίδιου Υπουργείου και έχει και αυτός ευθύνες. Άρα εμείς θα την εξετάσουμε με προσοχή και σοβαρότητα. Προσέξτε όμως, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να οδηγηθούμε σε μια Προανακριτική Επιτροπή συζήτηση που θα απορριφθεί και μετά. Επειδή και τα αδικήματα είναι συγκεκριμένα και δεν φαντάζομαι αυτή τη στιγμή εγώ, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά έχοντας μιλήσει με ποινικολόγους, ότι μπορεί να στοιχειοθετηθούν άλλα αδικήματα ή να προκύψουν πιθανόν άλλα συγκλονιστικά στοιχεία. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος, αν η δικαιοσύνη φτάσει στον κύριο Καραμαλή, να μην υπάρχει δυνατότητα να συσταθεί προανακρίτη επιτροπή, γιατί θα έχει απορριφθεί. Αυτό και βεβαίως θα πρέπει να κατατεθεί επισήμως στη Βουλή, αν επιτρέψετε κύριε Καραμέρο να πω, και όχι μεταξύ κοινοβουλευτικών ομάδων περισσότερο μια κοινωνιακή διάταξη. Κύριε Καραμέρο, για να απαντήσετε, κύριε Ρωμανό. Υπάρχει ένα θεσμικό. Υπάρχει ένα θεσμικό, προσέξτε λίγο. Εμείς όταν καταθέσαμε την πρόταση της πιστείας... Αν απορριφθεί από τη Νέα Δημοκρατία, να το εξηγήσουμε γιατί λείπει μια φράση. Θέλω να πω τη διαφορά. Όταν εμείς καταθέσαμε την πρόταση της πιστείας... Εμείς ζητάμε από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, αλλά δεν σταματάμε. Να ολοκληρώσω και θα σας ακούσω. Μισό λεπτό. Αν το απορρίψει η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να ξαναέρθει το αίτημα.
Γι' αυτό εμείς, καταθέτοντας θέση στο κατηγορητήριο με τα 11 σημεία που ζήτησε ο κύριο Καραμαλής και ο κύριο Μητσοτάκης. Γιατί θα είναι ίσως και ευκαιρία του κύριου Μητσοτάκη να πάει και μάρτυρα στον κύριο Καραμαλή. Αυτό λέμε. Έχετε αμφιβολία. Λέμε στην Δημοκρατία, αν πραγματικά θέλει τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μα το έχουν πει ήδη. Να δεσμευτεί ότι θα το κάνει δεχτό. Μα το έχει προεξοφλήσει. Να το στείλει στη δικαιοσύνη. Το έχει προεξοφλήσει ήδη ο κύριο Βορύδης. Το έχει προεξοφλήσει. Πάμε. Θα την απορρίψετε. Να απαντήσω σε όλα. Να ξεκινήσω από με τη σειρά που ακούστηκαν. Λοιπόν, ηχητικά. Έχει απαντηθεί από την πρώτη στιγμή καταρχάς. Η συγκεκριμένη είδηση που αφορά ένα από τα δεκάδες ηχητικά που είδαν το φως της δημοσιότητας, το οποίο είχε μέσα και τη φωνή ενός άλλου μηχανοδηγού, είναι είδηση ενός έτους. Δεν είναι μια καινούργια είδηση. Τα πάντα στο κύριο Σιλωρίδης, κύριε Ρεμάνε. Πάμε λίγο παρακάτω. Όχι, το λέω για να το ξεκαθαρίσω, γιατί άκουσα, γιατί άκουσα μία κριτική. Ποιο από το Μαξίμου το έδωσε στο πρώτο θέμα. Λοιπόν, το Μαξίμου του συνόλου. Το Μαξίμου το έδωσε στο πρώτο θέμα. Δεν σας διέκοψα, κύριε Καραμέρο, επιτρέψτε μου. Δεν σας διέκοψα καθόλου. Δεν θα αφήσω τίποτα αναπάντητο, πιστέψτε με. Το σύνολο λοιπόν των ηχητικών πήγε θεσμικά ως όφιλε στη δικαιοσύνη. Πέραν αυτού, εμείς φέραμε διάταξη που καταψήφισαν αυτοί που μας κατηγορούν εμάς για συγκάλυψη, προκειμένου να αξιοποιηθεί και όλο το υπόλοιπο υλικό από τις ιδιωτικές συνομιλίες όλων των εμπλεκομένων και μη. Κλείνω την παρένθεση. Και τι συζητάμε τώρα, να μάθουμε πώς έγινε μία διαρροή ενός ηχητικού υλικού, ξαναλέω, ενός ηχητικού από τα δεκάδες που διέρευσαν εκείνες τις μέρες και όλα αυτά συνηγορούν σε αυτό που ήδη έχει αποφασίσει απαντήστε, η δικαιοσύνη. Κύριε Καλαμέρος, παρακαλώ, δηλαδή, για να πάμε στα ότι έχει ευθύνη ο Σταθμάρχης. Άρα λοιπόν τη διερεύνηση αυτή προφανώς θα την κάνει η δικαιοσύνη, θα την κάνει ούτε ο κύριος Καραμέρος, ούτε εγώ και την κάνει. Και, την κάνει η δικαιοσύνη γιατί έχουν προσφύγει οι εργαζόμενοι στη δικαιοσύνη για αυτό το ζήτημα. Άρα έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Τελεία παράγραφος. Πάμε παρακάτω. Στο ζήτημα τώρα που έχει να κάνει με την προανακριτική. Με αυτό που είδαμε χθες ως διαρροή για πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει. Αυτό έφερε το χαρτί. Να τα δούμε με τη σειρά. Και θα σας κάνω και μια αποκάλυψη τώρα. Πρώτα απ' όλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εμπροκειμένου, ο κύριος Κασελάκης, το πρωί έκανε ένα βίντεο που παρουσίαζε ένα screenshot, υποτίθεται, αυτή τη επιστολή. Εν συνεχεία, τι είδαμε, στη Βουλή, στην Αυγή, την οποία την είχα και εδώ μπροστά μου πριν λίγο, να διαρρέει ακριβώς. Εδώ είναι, πειραγώ. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, να διαρρέει ένα κείμενο με 10 σημεία και με κάποιες κατηγορίες που δήθεν στοιχειοθετούνται για τον κύριο Καραμαλή από αυτά τα σημεία. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο. Λοιπόν, μετά από λίγη ώρα κατεβαίνει το εν λόγω κείμενο, και αυτή είναι η αποκάλυψη που σας κάνω τώρα, κατεβαίνει από την Αυγή. Δεν μπορούσε κανείς να ανατρέξει λοιπόν να βρει αυτό το κείμενο. Και μετά από ώρες ανεβαίνει ένα νέο κείμενο που είχε μέσα ένα ακόμα σημείο και ένα ακόμα ποινικό αδίκημα για το οποίο κατηγορούσε τον κύριο Καραμαλή ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Άρα στην αρχή άρα, δεν λοιπόν, υπήρχε λεπτά, άρα για να, καταλάβουμε λίγο τη σοβαρότητα των ανθρώπων. Για να καταλάβουμε λίγο τη σοβαρότητα της διαχείρισης και για να καταλάβουμε αν λίγο. Τώρα μας περιγράφει και, τη δουλειά σας στρώ, και για να καταλάβουμε λίγο. Και τι κατέβηκε. Εδώ ξαναλέω. Δύο λεπτά. Θα καταλήξω. Να πάνε λέω λοιπόν. Οι άνθρωποι ζητούσατε για να καταλάβει ο κόσμος ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η επικοινωνιακή αξιοποίηση και εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου και ενός ζητήματος που για όλους μας θα είναι ανοιχτό μέχρι να το κλείσει η δικαιοσύνη που τρέχει με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Αν τη φέρει στη Βουλή την προανακριτική το αίτημα, το θεσμικά, για να είμαστε σοβαροί, θεσμικά αυτό που απαιτείται. Γιατί ξαναλέω αυτά τα οποία παρέθεσα πριν. Αυτά τα οποία παρέθεσα πριν. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουν ασχολίαστα και κρίνοντα πώς μας βλέπουν. Θεσμικά ο τρόπος για να γίνει προανακριτική επιτροπή ή για να προταθεί προανακριτική επιτροπή είναι να έρθει ένα κείμενο, να συγκεντρωθούν συγκεκριμένες υπογραφές, να στοιχειοθετούνται συγκεκριμένες κατηγορίες, ας αποφασίσουν ποιο από τα δύο κείμενα, το πρώτο ή το δεύτερο που ανέβασαν, θα είναι ή αν θέλουν να φτιάξουν ένα τρίτο, να έρθει θεσμικά στη Βουλή και να τοποθετηθούν θεσμικά οι βουλευτές όπως ορίζει το Σύνταγμα λοιπόν, στο άρθρο 86. Πάμε λίγο και στο θέμα που προέκυψε χθες μετά από τις δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Ακρίτα και της κυρίας Μαρέβας Γκραμπόφσκι. Βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός λέει θα πάω και εγώ μάρτυρα στο δικαστήριο. Εσείς δεν το βλέπετε ως πολιτική κριτική αυτό που έγινε, το βλέπετε ως συκοβατικός, τι το βλέπετε το συγκεκριμένο θέμα? Λοιπόν, καταρχάς. Και το συγκεκριμένο ζήτημα ξεκίνησε από ένα ακόμα δημοσίευμα που στην προσπάθεια την ευρύτερη να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα που συζητούσαμε πριν, γιατί με αυτό πήγε να συνδεθεί, στοχοποιεί για μία ακόμα φορά τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Είναι μία εικόνα που τη βλέπουμε σε επανάληψη από το 2016 και μετά.
για μία περίοδο σχεδόν κάθε Κυριακή, για μία άλλη περίοδο λίγο πιο αραιά, αλλά σταθερά η στοχοποίηση ξανά και ξανά τη συζύγου του Πρωθυπουργού με συκοφαντίες και ψέματα. Σε όλες τις περιπτώσεις, το πόθεν έσχεστης, ανοίγω παρένθεση, και του Πρωθυπουργού έχουν ελεγχθεί περισσότερο από κάθε άλλο πόθεν έσχεστη στην Ελλάδα. Όλα τα στοιχεία έχουν διαψευστεί. Όπου χρειάστηκε, έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αυτό έκανε και με την κυρία Κρήτα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι θα περίμενε κανείς από μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία ένα πολύ μικρό διάστημα μετά από τις εκλογές που είχαν ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ότι θα επανεξέταζε τη στάση της. Θα προσπαθούσε να αλλάξει στρατηγική. Θα σταματούσε επιτέλους να στοχοποιεί συγγενείς πολιτικών αντιπάλων με λάσπη, όπως έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί προφανώς δεν οδήγησε και πουθενά αυτή η στρατηγική. Πέρα από το ανήθικο, πέρα από το ότι είναι ντροπή, πέρα από το ότι δεν μας αξίζει μια τέτοια στρατηγική στο πολιτικό μας σύστημα, σε κανένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος. Πολύ περισσότερο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να πάει μάρτυρα στο δικαστήριο, να πάει μάρτυρα υπεράσπισης του κυρίου Καραμαλή. Τουλάχιστον αυτό προσπαθεί τώρα, να μην φτάσει ποτέ στην δικαιοσύνη. Είδατε τι κάνουν τώρα. Είδατε τι κάνουν. Να πω μια απάντηση. Εργαλειοποιείτε τη στοχοποίηση τη συζύγου του Πρωθυπουργού για να κάνετε αυτό που είναι το μόνο που κάνετε πολιτικά τον τελευταίο μήνα. Η εργαλειοποίηση ενός τραγικού δυστυχήματος. Δεν μπορείτε να αντιπαρατεθείτε πολιτικά με κανέναν άλλο τρόπο και εργαλειοποιείτε ένα δυστύχημα. Και ναι, εκνευρίζομαι όταν βλέπω να συνεχίζετε να στοχοποιείτε τη συζύγου του Όπως εκλεγείται κύριε Κατρίνη, περιμένω και από εσάς να καταδικάσετε. Περιμένω και από εσάς να το καταδικάσετε. Σήμερα. Περιμένω και από εσάς να το καταδικάσετε. Παρακαλώ πολύ, δεν έχουμε άλλο χρόνο να ακουστούμε όλοι. Απαντάω σε όλα όπως οφείλω να κάνω. Κύριε Κατρίνη, κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Δεν είπε κανεί παρακαλώ πολύ. Δεν κατάλαβα. Ποιο ζήτησε η έδωση άδεια. Ποιο μίλησε για παρακαλώ πολύ. Εσεί μου κάνετε προσωπική επίθεση. Εσεί μου κάνετε προσωπική επίθεση. Δεν μίλησε κανένα. Κύριε, μιλήσω κ. Έβαλε στο τραπέζι την άδεια, δεν κατάλαβα. Κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ, κύριος Κατρίνης, για να κλείσουμε, πάμε. Μια αποκάλυψη το Σαββατοκύριακο από δύο εφημερίδες, ότι στάλει ένα SMS στον επιχειρηματία και πήγαν οι δύο υπουργοί οι οποίοι αποπέφθηκαν. Δηλαδή έχουμε ένα παραχθέν αποτέλεσμα και πολιτικό. Δύο υπουργοί αποπέφθηκαν. Γιατί αποπέφθηκαν? Γιατί πήγαν στο σπίτι ενός επιχειρηματία να του ζητήσουν ενδεχομένως να τα βρούνε. Η κυβέρνηση με τον επιχειρηματία, ή εν πάση περιπτώσει, τι ήθελε η κυβέρνηση. Θα μας εξηγήσει ο κ. Μητσοτάκης, η σύζυγός του, η υπουργή. Αυτοί πρέπει να μας πούνε. Έτσι. Από εκεί και πέρα, κατανοώ την προσπάθεια αποπροσανατολισμού και αυτοθυματοποίηση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος λέει: θα πάω να περασπιστώ τη σύζυγό μου. Σεβόμαστε τις σύζυγους και τα μέλη της οικογένειας. Ναι, το είδα. Εσείς τους χαραλάβουν. Αυτά που αναφέρονται στην ανάρτηση. Κοιτάξτε, υπόχρεοι πόθεν έσχες, κύριε Στάθη. Μέχρι και ο κύριος Καρανίκας πρώτη βαθμού τον πολιτικό βγήκε να υπερασπιστεί την κυρία Μαρέβα Καπρόφυλλη. Κατηγορώντας την κυρία Κρήτα. Μέχρι και ο κύριος Καρανίκας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης να πάει μάρτυρας στο δικαστήριο του κυρίου Καραμαλή. Γιατί εδώ η συγκάλυψη έχει δύο πρόσωπα. Συνδέονται αυτά τα δύο όμως. Προφανώς έχει δύο πρόσωπα. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Καραμαλής έχουν. Όχι, έχουν το θέμα τη συζύγου του με το θέμα με τον κ. Καραμαλή. Η σύζυγό του τη βάζει στη συζήτηση για την υπόθεση αυτή ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Κασελάκης άρα είναι όμως. Προσέξτε, ο κ. Κασελάκης απάντησε ότι δεν έχουν δυστυχώς. Και είναι γεγονός αυτό. Τη δυνατότητα, τη γνωριμία και τη άκρη οι συγγενείς των θυμάτων να φτάσουν στη δικαιοσύνη για να μάθουν αλήθεια. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουν και τον Υπουργό Δικαιοσύνης που το φιλοξενούσατε πριν, στη Βουλή, στην κορυφαία στιγμή στη συζήτηση, να λέει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Πολιτική όμως. Για τα μπάζα. Να είμαστε ακριβείς. Πηγαίνει πάνω στο πολιτική βήμα μιλούν. Της Βουλής ο όσοι πολιτική. Όσοι πολιτική. Ευθυνόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους. Να προάγει την διαδικασία για τα μπάζα. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης να πάει μάρτυρα στο δικαστήριο. Καταδικάζεται την ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα ή όχι. Καταδικάζεται την ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα ή όχι. Απάντηση δεν πήραμε πάνω στο συγκεκριμένο. Ελάτε κύριε Κατρίνη. Τρεις παρατηρήσεις σύντομα. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει έννοια της οικογενειακής ευθύνης και καλό θα είναι όσοι δημοσίως τοποθετούνται να είναι πολύ προσεκτικοί. Και να αναφέρω το δικαίωμα του κύριου Μητσοτάκη, εφόσον θεωρεί ότι φύγεται η τιμή και η υπόλοιψή του και τη συζύγου του, να προσφύγει δικαστικά και βεβαίως να πηγαίνει ως μάρτυρας. Σαφές. Να είναι προσεκτικοί όσοι, και ειδικά είναι πολιτικοί και δημόσια πρόσωπα, τοποθετούνται και φύγουν ευαίσθητα δεδομένα. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει τη λογική της συγκάλυψης στην τραγωδία του Ντεμπόν. Και το λέω αυτό για το τι θα κάνει αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέσει τελικά την πρόταση προανακτής επιτροπής. Τρίτον,
Εγώ θέλω να πω ότι με συγκλονίζει το γεγονός ότι εν έτη 2024 από μια κυβέρνηση η οποία υπερασπίζει το δόγμα νόμος και τάξη, έξω από αστυνομικό τμήμα, το ξαναλέω, έξω από αστυνομικό τμήμα, μια γυναίκα δολοφονήθηκε γιατί είχε το θάρρος και το στένος να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος την είχε βιάσει και την απειλούσε. Λοιπόν, αυτό έγινε 50 μέτρα έξω από το αστυνομικό τμήμα. Υπάρχει ασφάλεια σε αυτή τη χώρα και μπορεί η κυβέρνηση πάρα πολύ να διασφαλίσει αυτό το αίσθημα. Μία πρόταση. Στοχοποιώντας τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, πήγαν στις εκλογές του 2019. Στοχοποιώντας τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, πήγαν στις εκλογές του 2023. Στοχοποιώντας τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, πάνε σε ευρωεκλογές. Δυστυχώς, όσες ηγεσίες και να αλλάξουν, μένουν ίδιοι και απαράλλακτοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα γρήγορα.